Φίλες και φίλοι του Newsit, σας καλωσορίζω σε μια ακόμη συνέντευξη και απέναντί μου βρίσκεται η Υφυπουργός Υγείας, η κυρία Ζωή Ράπτη. Κυρία Ράπτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, γιατί ξέρω ότι αυτές τις μέρες είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την ενημέρωση των συμπολιτών μας. Κυρία Ράπτη, το πρώτο μου ερώτημα αφορά φυσικά στα κρούσματα που είχαμε χθες, που ήταν περίπου 2.700. Και αναρωτιέται κανείς, γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ, μετά από τόση προσπάθεια, μετά από τόσο κόπο, τι δεν πάει καλά, κυρία Ράπτη? Πράγματι, χθες είχαμε ένα αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων για αυτή την περίοδο. Αυτό το οποίο δεν πάει καλά είναι το δεδομένο, όπως υπήρξε και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, της μετάλλαξης του ιού. Το βρετανικό στέλεχος είναι πολύ μεταδοτικό, πολύ περισσότερα μεταδοτικό από το πρώτο στέλεχος του ιού που βιώσαμε στο πρώτο κύμα της πανδημίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη διασπορά στην κοινότητα, εύκολη διασπορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον νοσούν και συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν μικρότερη διάμεση ηλικία, όπως λέμε, δηλαδή είναι συμπολίτες μας με μέσο όρο ηλικίας 48 ετών. Άρα αυτή η διασπορά φαίνεται ότι επισυμβαίνει όχι μόνο σε ηλικιωμένους, αλλά σε μέσης ηλικίας ανθρώπους, όπως επίσης και σε παιδιά. Για πρώτη φορά βλέπουμε να νοσηλεύονται παιδιά στα νοσοκομεία. Αυτή είναι λοιπόν η βασική αιτία της διασποράς. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος δεν κλείνει τα αυτιά του στους νόμους και τηρεί τους νόμους και από την άλλη κυβέρνηση είναι σωστή σε όλα? Θα πω και για τον κόσμο που μας αφορά όλους, η ατομική μας ευθύνη, έτσι. Ναι. Η ατομική μας ευθύνη, λοιπόν. Ναι, έχουμε και εμείς συμβάλει σε αυτό προφανώς όλοι οι πολίτες. Υπό ποιαν έννοια? Υπό την έννοια ότι γινόταν μια κατάχρηση των μέτρων και των SMS και συγκεκριμένα παρατηρήθηκε, και αυτό έχει καταγραφεί από την ελληνική αστυνομία, ότι υπήρχε κατάχρηση ειδικά του SMS 6 για να πάμε να συναντήσουμε συγγενείς μας ή φίλους μας σε διαφορετικούς δήμους. Αυτή η πολύ μεγάλη μετακίνηση έφερε τη διασπορά του ιού, γι' αυτό και από σήμερα, αν θέλει κάποιος να αθληθεί ή να βγάλει έξω το κατοικίδιό του βόλτα, θα μπορεί να το κάνει μόνο πεζή, έτσι, πεζός δηλαδή, ή για να εθλεθεί με ποδήλατο. Άρα ήδη υπάρχει ένας περιορισμός με τα καινούργια μέτρα για τη χρήση και τη δυνατότητα κινητικότητας. Το δεύτερο επίσης που είχε παρατηρηθεί είναι ότι πολλοί χρησιμοποιούσαν το SMS 2, ούτως ώστε να πάνε επίσης σε άλλο δήμο να ψωνίσουν κάτι ή και να δούνε κάποιον πάλι γνωστό τους. Και αυτό επίσης περιορίστηκε και από σήμερα θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το νούμερο μόνο για να πάμε μέσα στο δήμο μας να ψωνίσουμε τα απαραίτητα. Κυρία Υπουργέ, αυτά τα μέτρα είναι κατάλληλα ή θα πάμε και σε περισσότερα, θα πάμε σε πιο σκληρά μέτρα? Ποια είναι η άποψή σας? Σίγουρα είναι τα πρώτα, εγώ θα έλεγα, έξυπνα μέτρα για να δούμε την πορεία της νόσου, το επιδημιολογικό φορτίο, το επόμενο διάστημα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι εάν χρειαστεί να ληφθούν άλλα μέτρα, αυτό δεν θα αποφασιστεί τώρα. Θα δούμε πώς πηγαίνει η πανδημία. Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας θωρακίζεται ακόμα περισσότερο. Προστίθεται διαρκώς καινούργιες ΜΕΘ, αλλά και μονάδες, κλίνες, απλές κλίνες COVID, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, γιατί και εκεί έχουμε λάβει κρεβάτια σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και κλίνες ΜΕΘ, αλλά βεβαίως για non-COVID περιστατικά. Και παράλληλα, εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι μετατρέπονται και καρδιολογικές και παθολογικές κλινικές των μεγάλων νοσοκομείων μας σε κλινικές για νοσηλεία COVID και μεταφέρονται τα περιστατικά αυτά, αν είναι καρδιολογικά, σε άλλο νοσοκομείο, ιδιωτικό νοσοκομείο, ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο που είναι το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑ, όπως επίσης και το ΟΝΑΣΙΟ σήμερα αντιμετωπίζει όλα τα έκτακτα περιστατικά, τα καρδιολογικά, από την Ελλάδα και ειδικά από την Νότια Ελλάδα. Άρα μιλάμε για μια συνολική λειτουργία, μια στρατηγική λειτουργία της συνεργασίας του ΕΣΥ με τον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποφορτίσουμε λίγο τις κλινικές μας. Εκείνο το οποίο πρέπει να πω είναι ότι το πώς πηγαίνει η πανδημία θα το δούμε βεβαίως με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος έχει κουραστεί πάρα πολύ.
Έκανα μία φορά υπομονή, πρώτο lockdown. Δεύτερη φορά υπομονή, δεύτερο lockdown. Είμαστε στο τρίτο, σχεδόν τέταρτο θα μπορούσε να πει κανείς. Πάμε, σιγά σιγά οδεύουμε. Θα δει φως το τούνελ αυτός ο Έλληνας πολίτης με την πανδημία. Πράγματι, η κόπωση όλων μας είναι πραγματικότητα. Όλοι, μπορώ να πω, από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, οι οποίοι βιώνουν βαριά την πανδημία γιατί είναι απομονωμένοι, μέχρι τους νεότερους και ειδικά τους έφηβους, οι οποίοι είναι κλεισμένοι στο σπίτι, έχουν πραγματικά φτάσει στα όρια τους. Όμως, όλοι νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι αν δεν λαμβάνονταν αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, η Ελλάδα θα ήταν σε πολύ χειρότερη μοίρα, όπως ήταν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από αυτήν που ήταν μέχρι σήμερα. Και το λέω αυτό γιατί αν δούμε μια αντίστοιχη με την Ελλάδα σε πληθυσμό χώρα, όπως είναι η Πορτογαλία, μπορούμε να δούμε εκεί τι έγινε και πώς μεταφέρονταν περιστατικά σε άλλες χώρες για νοσηλεία. Δυστυχώς. Άρα αυτά τα μέτρα ήταν αναγκαία. Τώρα λοιπόν που έχουμε φτάσει να αντιμετωπίσουμε το τρίτο και τελευταίο θα πω κύμα της πανδημίας, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Το Υπουργείο σε σχέση και για την ψυχική υγεία των συμπολιτών μας ενισχύει με συγκεκριμένες δράσεις αυτή την υγεία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη που απαιτείται. Μία είναι η γραμμή 10306, η οποία λειτουργούμε σε 24-ωρη βάση και με την βοήθεια και την, έτσι, την επικουρία, ας το πούμε έτσι, της Πανεπιστημιακής μας Κλινική του Αιγινητίου Νοσοκομείου, σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, και έτσι εκεί μπορεί κάποιος να τηλεφωνήσει ανώνυμα και βεβαίως να λάβει ψυχολογική υποστήριξη όλο το 24ωρο και για τα παιδιά του, καθώς έχουμε συνεργαστεί και με το Χαμόγελο του Παιδιού, όπως είπα προηγουμένως, στην επιλογή 3. Επίσης, λειτουργούμε προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για παιδιά και εφήβους, αλλά και τους ασθενείς μας, οι οποίοι είτε βρίσκονται στο σπίτι σε καραντίνα κατοίκων, είτε είναι στο νοσοκομείο, δίνουμε τη δυνατότητα με τηλεσυμβουλευτική, με τάμπλετ που χορηγούνται μέσα στο νοσοκομείο, αλλά και με μια συγκεκριμένη γραμμή, την οποία θα βρει κάποιος αν πάει στο site του Υπουργείου Υγείας. Τους ανθρώπους αυτούς μπορούμε να τους υποστηρίξουμε με ειδικούς ψυχολόγους, οι οποίοι συνεργάζονται για αυτό το σκοπό. Παράλληλα, να πω και να κλείσω με αυτό, ότι δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε τους νοσηλευτές και τους γιατρούς μας που είναι στην πρώτη γραμμή. Παρέχεται υποστήριξη και σε αυτούς, φυσικά στο ελάχιστο χρονικό διάστημα που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τέτοια υποστήριξη, γιατί είναι πραγματικά σε πλήρη εγρήγορση όλο το 24ωρο. Θέλω να ρωτήσω αν έχετε εισπράξει αυτό το ποσοστό των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια από πλευράς του Υπουργείου σας, αν είναι μεγάλο το ποσοστό και αν είναι σε άντρες, σε γυναίκες, σε κάποια περιοχή πιο έντονα. Ας πούμε, τι θέλω να πω, κυρία Ράπτη, δανείζομαι. Υπάρχουν περιοχές που είναι σε σκληρό lockdown. Σε αυτές τις περιοχές έχετε παρατηρήσει μεγαλύτερη αύξηση των ψυχικών νοσημάτων στους πολίτες? Εκείνο το οποίο καταγράφεται είναι καταρχήν τα ποσοστά στους υπερήλικες, οι οποίοι βιώνουν πιο βαριά αυτήν την πανδημία και κυρίως το lockdown. Διότι οι υπερήλικες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, μέχρι και τον εμβολιασμό τους ήταν απόλυτα κλεισμένοι στο σπίτι, υπό την έννοια ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να δούνε κανέναν, ούτε παιδιά ούτε εγγόνια. Σε αυτούς λοιπόν παρέχουμε συγκεκριμένη υποστήριξη, όπως επίσης καταγράφεται ότι ως φύλο οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο. Τα ποσοστά κατάθλιψης τα οποία καταγράφουν οι γυναίκες είναι πολύ μεγάλα σε σχέση με τους άντρες. Δηλαδή υπάρχουν ποσοστά της τάξης του 16 και 18% στις γυναίκες, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και παράλληλα βεβαίως, αν μιλήσουμε αμέσως σε επόμενη, είναι η νέα γενιά, είναι τα παιδιά τα οποία είναι από 17 έως 28 χρονών, τα παιδιά τα οποία είτε είναι στο πανεπιστήμιο και έχει διακοπή, ας πούμε, διαζώσεις, εκπαίδευση, είτε έχουν ολοκληρώσει το πανεπιστήμιο και φυσικά δεν μπορούν να βρουν δουλειά, είναι σε αναστολή, ας το πούμε έτσι, τα πρώτα τους βήματα στην νέα του ζωή. Και αυτά καταγράφονται και γι' αυτό το λόγο δίνουμε ιδιαίτερη βάση στα παιδιά μας, με την ψυχολογική υποστήριξη που ανέφερα. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από αυτό, δεν το γνώριζα και νομίζω ότι είναι σχεδόν σοκαριστικό. Πραγματικά. Γιατί είναι η ψυχή τους, είναι η ψυχολογία τους, είναι το μέσα τους που δεν το βλέπει κανείς, μόνο εκείνοι το ξέρουν.
Μόνο εκείνη, και πραγματικά δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και στους μαθητές μας. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες τα παιδιά της τρίτης λυκείου, και στις περιοχές που είναι βαθύ κόκκινο, όπως φυσικά και στις άλλες περιοχές, τα παιδιά του λυκείου δεν πηγαίνουν διαζώς στο σχολείο, και η πίεση των Πανελληνίων, σε συνδυασμό βεβαίως με την πίεση του lockdown, έχουν επιφέρει πολλά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Ελπίζουμε να μπορέσουμε όσο γίνεται καλύτερα να τους παράσχουμε αυτή τη βοήθεια μέσω των γραμμών μας. Με τα εμβόλια, είστε ικανοποιημένοι με το ρυθμό των εμβολιασμών, κυρία Υπουργέ? Ναι, προχωρά πρόσκοπτα η επιχείρηση ελευθερία, όπως τη λέμε, με βάση πάντα τις ποσότητες εμβολίων που παραδίδονται. Αυτή τη στιγμή, ενώ ξεκινήσαμε με λιγότερες ποσότητες, έχουν παραδοθεί πολλά εμβόλια. Σε 800 εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα διενεργούνται σήμερα εμβολιασμοί, και πιστεύω θα ξεπεράσουμε σήμερα το 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς. Εκείνο που ευελπιστούμε, όπως είπε και χθες ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Κικίλιας, μέσα στο Μάρτιο να φτάσουμε σχεδόν στο 1.800.000 εμβολιασμούς, και ήδη η εταιρεία Pfizer ανήγγειλε ότι θα παραδώσει 1 εκατομμύριο εμβόλια τον επόμενο μήνα, ούτως ώστε να επιταχύνουμε αυτούς τους εμβολιασμούς όπως το θέλουμε. Μπήκε στο παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, και η AstraZeneca, και ήδη εμβολιάζονται οι συμπολίτες μας. Ευελπιστούμε να ξεκινήσουν με την απόφαση, τη σχετική απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της AstraZeneca και σε συμπολίτες μας από 65 και πάνω μέχρι 70, το αμέσως επόμενο διάστημα. Και βεβαίως να πούμε ότι όλα αυτά τελούν βεβαίως υπό την αίρεση ότι κάποιος θέλει να εμβολιαστεί, αλλά για μας είναι πολύ σημαντικό να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα, ότι ο εμβολιασμός είναι, αν θέλετε, το διαβατήριό μας για την ελευθερία. Πραγματικά προστατεύει, θωρακίζει τους μεγαλύτερους σε ηλικία, αλλά και αυτούς οι οποίοι είναι με ευπαθή άτομα. Ανοσία. Πότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έχουμε στη χώρα μας, με την εικόνα που έχετε εσείς μέχρι τώρα? Στη χώρα μας θα πρέπει να γίνουν περίπου από 5 έως 6 εκατομμύρια εμβολιασμοί, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία δίνει τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρόεδρος η Ούρσουλα von der Leyen, λέγοντας ότι όταν φτάσουμε σε ένα επίπεδο περίπου στο 60 με 70% του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί, τότε μιλάμε για επίπεδο ανοσίας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό είναι, όπως είπα στην αρχή, συνάρτηση των εμβολίων που παραδίδονται. Όμως ευελπιστούμε ότι μέσα στο καλοκαίρι ότι θα έχουμε προχωρήσει σε αυτόν τον αριθμό. Επειδή μου αναφέρατε την Πρόεδρο, θέλω να σας ρωτήσω για την συζήτηση που γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση περί του εμβολιασμού των ανθρώπων και του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ λίγες οι χώρες οι οποίες αντιδρούν σε αυτό, και πολύ περισσότερες σαφώς αυτές που το θέλουν, το επιδιώκουν, και από ό,τι διάβασα θα είναι στους επόμενους μήνες ίσως έτοιμο. Ποια είναι η δική σας εικόνα, κυρία Ράπτη? Το πιστοποιητικό εμβολιασμό είναι κάτι το οποίο το εισηγήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ νωρίς στο Συμβούλιο των Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς για να διασφαλίσει τι? Να διασφαλίσει το ποντινά μια ταχεία οδό για να διευκολύνει και τον τουρισμό και να διευκολύνει τη μετακίνηση εν γέννη των πολιτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί δεν μπορεί να ταξιδέψει, αλλά είναι, καθιερώνει αυτό το πιστοποιητικό, εφόσον υιοθετηθεί από όλα τα κράτη-μέλη, μια ταχύτερη διεκπεραίωση αυτών των μετακινήσεων των πολιτών που έχουν εμβολιαστεί, και βεβαίως για όλους διασφαλίζει ότι, αν μη τι άλλο, αυτός ο οποίος θα έρθει και στη χώρα μας θα είναι ουσιαστικά, ας το πούμε έτσι, σε ένα τείχος ανοσίας, είτε για την δική του την νόσηση, είτε για να μην μεταδώσει τον ιό. Τελευταίο μου ερώτημα αφορά στην 25η Μαρτίου και το Πάσχα. Πώς θα είναι? Εγώ θα έλεγα να είμαστε συγκρατημένοι. Εγώ ευελπιστώ ότι το Πάσχα θα το κάνουμε με τις οικογένειές μας κοντά. Πιστεύω ότι αυτά τα επιδημιολογικά δεδομένα θα δείξουν την πορεία και τυχόν ανάγκης λήψης άλλων μέτρων, αλλά κατά την άποψή μου και την πορεία του πότε θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε έτσι σε μιας μορφής κανονικότητα.
Θα έλεγα ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και οι επιδημιολόγοι και άλλα και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον έλεγχο των λοιμάτων μας ενημερώνουν καθημερινά και κυρίως ενημερώνουν την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια καθαρότερη εικόνα μέσα στην εβδομάδα. Και για την 25η που είναι λίγο πιο κοντά, είσαστε αισιόδοξοι ότι ίσως είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα? Αισιοδοξώ ότι μετά, αν τηρήσουμε τα μέτρα μέχρι την καθαρή Δευτέρα, όπως βεβαίως έχουν μπει τα νέα μέτρα, τον τρόπο χρήσης των SMS, νομίζω και με την ατομική μας ευθύνη θα μπορέσουμε να μειώσουμε τη διασπορά του ιού. Είναι ο μόνος τρόπος να βαδίσουμε προς την ελευθερία μας. Γι' αυτό και η ατομική ευθύνη πάντοτε υπάρχει και την ζητούμε και την απαιτούμε και από τους αυτούς μας. Άρα λοιπόν να ξέρουμε ότι θα γίνει επαναξιολόγηση σίγουρα πριν την καθαρά Δευτέρα του τι μέλη γενέστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας συγχαρώ για το έργο που κάνετε εκεί στο Υπουργείο Υγείας, γιατί το γνωρίζω πολύ καλά στο κομμάτι της υγειακής υγείας. Και ελπίζω την επόμενη φορά που θα κάνουμε συνέντευξη να μιλήσουμε για πιο ευχάριστα πράγματα, για αλλαγές και διαφορετική ατζέντα, ας το πω έτσι πολύ απλά. Μακάρι δηλαδή. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Τσέγκου, αγαπητή Μάγδα, για μια εξαιρετική συζήτηση που είχαμε σήμερα. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ.